Διαβάζω λοιπόν και κοιτάνε και όλοι εδώ κοιτάνε με μεγάλη περιέργεια για το βιβλίο που έβαλε τη οικογένεια τη Μεγάλη Ελλάδα. Αστέρι, ε. Το βλέπει εδώ. Πώ τη βλέπει την. Power. Είναι Power. Είναι Γερμανοπόντια. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα, αλλά μπορώ να βγάλω όλες τις παλιές μου εθνικές φαντασιώσεις, αν επιτρέπετε. Αυτό έχει χάρη, δεν το κατάλαβα. Κάνε πως δεν το καταλαβαίνεις το καλό που σου θέλω. Δεν το καταλαβαίνω. Κάνε την ξανθιά χαζή. Είμαι. Όποια το λέει αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και πονηρή. Έφτασε αυτό το βιβλίο από μια. Ήταν μια απόφαση τη στιγμή. Γιατί δεν πρέπει να βγάλει λεφτά από αυτό. Όχι. Όχι. Μου σου πω, θα μπούμε και μέσα κιόλας. Ναι, ήταν μια απόφαση με το φίλο μου. Λέω, ας το κάνουμε αυτό, παιδί μου, να ψάξει να βρει ο κόσμος ποιοι είναι οι πρόγονοί του και πού έμεναν, σε τι κατάσταση ήταν τότε. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Τι βγαίνει εσύ, τι έβγαλες με αυτή την έρευνα. Τι συμπέρασμα έβγαλα. Ναι, το συμπέρασμα. Σου πω τι συμπέρασμα έβγαλα. Ότι οι Έλληνες παραμένουν οι ίδιοι, αυτοί που τους κυβερνάνε όμως χειροτερεύουν συνεχώς. Και μαζί του δεν μπορούμε να πω ότι βελτιωνόμαστε κι εμείς. Όχι, αναγκαστικά. Η ποιότητά μας ως έθνος και ως άνθρωποι πάντως είναι πολύ ψηλή. Μεγαλουργούμε όπου πάμε. Δεν μελαγχόλησες με αυτό το βιβλίο. Πολύ. Συγκρίνοντας αυτό το βιβλίο τώρα με τις... Γεια συνέκρινε τα, σε πάω στα δικά στα μονοπάτια. Τις οικογένειες της Μεγάλης Ελλάδας με τις οικογένειες της Μικρής Ελλάδας. Για δες την πλούζα σου. Ποιες είναι. Αναφέρομαι. Να σου πω, τι φταίει η κακομοίρα. Δεν είναι μόνο αυτό. Τι φταίει η κακομοίρα, η πάπια, θα να πω. Εδώ μου είπαν κάποιοι ότι αν ήταν ανάποδα, δηλαδή αν ήταν μια πάπια που έπαιζε με τον Πανδρέου, θα ήταν το θέμα πιο καθησυχαστικό. Ο Άλτε θα ξαναβγεί στον αέρα. Τι να σου πω, Θεέ, μακάρι να ξαναβγεί για τα παιδιά. Μακάρι, ναι, αλλά μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Από εσύ άσου μαθαίνω... να κάνει πρόταση να αλλάξει κανάλι. Το έχεις σκεφτεί να πας σε ένα πιο μεγάλο κανάλι. Πέρσι υπήρξαν κάποιες συζητήσεις, αλλά όχι αυτό που ήθελα και κάτω από όχι τις συνθήκες που ήθελα. Την τηλεόραση δεν την κάνω μόνο για επαγγελματικούς λόγους. Εγώ έχω τη ραδιοφωνική μου εκπομπή, γράφω σε εφημερίδες. Την τηλεόραση την κάνω και γι' αυτό, αλλά περισσότερο η ελευθερία μου αρέσει. Αυτό που κάνουμε δηλαδή στο αποκαλυπτικό δελτίο κάθε βράδυ, που ξυπνάμε και λέμε ποιον παράμε σήμερα, δεν υπάρχει αλλού. Έτσι ξυπνάς. Ποιον παράμε, όχι ποιον στηρίζουμε. Εξαίρεση. Όχι, δεν υπάρχει εξαίρεση. Αυτό από τη γυναίκα σου. Καλά, εννοείται. Διότι αλλιώ είναι στο σπίτι, όταν γυρίσει το βράδυ, όταν σου θέσει ένα θέμα ότι απαγορεύεται, μην το αγγίξει. Τι κάνει, κάνει την κότα, έτσι. Εννοείται. Την μάφια κάνει. Κάνει την μάφια κότα. Σου έκανε κανεί ότι πριν σε συναντήσω θα γίνει χαμό αν μάθει στην εκπομπή και ήρθε και ήταν τελείω κότα. Πολλέ φορέ. Πολλέ φορέ. Θα έρθω εκεί και να σου δείξω, να δεις, να σου κάνω που έχεις ρεπορτάζ του Μπεκί ψιλοκομμένο, του Μπεκέισον. Φοβάσαι το... υπάρχει ένα μεγάλο βάρος πάνω στο όνομά σου, εννοώ, και με τη, κυρίως με, την, με τα ηλεκτρονικά, τα social media, ναι. Είδες πώς το πάω. Ναι. Υπάρχει ναι. Πολύ μεγάλο βάρος. Αυτό σε κάνει, ας πούμε, κάποια στιγμή, τον αφοβάσαι, είπαμε όλοι με έχουμε ένα φόβο. Τώρα, παιδί μου, άμα κάνεις και κανένα γκάφα, κάνα λάθος, δηλαδή, γιατί ξέρεις, όταν γράφεται κάτι σε σένα, φεύγει με ταχύτητα κανάβεραλ. Σε όλο το διαδίκτυο. Έτσι. Ναι, φεύγει όλο το διαδίκτυο. Προσοχή πάντως. Ναι. Είναι μεγάλο όπλο. Όταν έχει χτυπήσει άδικα μετά και κανένα το κατάλαβε, τι κάνει. Κάνει απευθεία διόρθωση, έκανε λάθο, συγχωρείστε με. Προσπαθώ, ναι. Προσπαθεί να το πα από το μαζέψω εκεί. Λίγο, άμα έρθω σε συνεννόηση μαζί του, αν τον πραγματικά τον αδείξα τον άνθρωπο, να του κάνω μια άλλη ανάρτηση, να του βγάλω αυτή την ανάρτηση, που με εντάξει. Η αδικία είναι μέσα στη δημοσιογραφία. Να κρατήσουμε και συγγνώμη αν κάνουμε λάθο, Θεέ μου. Εγώ αυτή τη λογική είμαι. Συνήθως δεν κάνουμε λάθος πάντως. Αυτό που κοπανάμε. Εντάξει τώρα τους κοπανάμε και δεν τους γράφουμε τώρα. Όχι και δεν τους γράφεις. Του φέρω το βιβλίο και εδώ το παιδιά, ο Παπαγιάννης. Να νομίζω ότι έχει κάνει τον μπλοκ που σκοτώνει. Αλλά έχει κάνει το βιβλίο που σκοτώνει. Γιατί είναι 2 κιλά. 3, δεν ξέρω πόσο είναι. Ας το φέρει κανείς κατά τη απαλά. Είναι φωνικό βιβλίο. Πάμε συνέχεια. Επιστρέφοντας και μπαίνοντας στη δουλειά αυτή, πέρασα από τον οικονομικό ταχυδρόμο μετά που πήγες. Μετά πήγα απογευματινή, στις εποχές δόξας της, έτσι, απογευματινή, Πάνω Καραγιάννη. Δεκαετία μιλάμε, δεκαετία 80-90. 90, μετά το 95, τα μεταπτυχιακά, απογευματινή, που είχα το πολιτικό ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας για αρκετά χρόνια. Μέχρι που άλλαξε η κατάσταση και ήρθε, άλλαξε το ιδιοξιακό εννοώ. Ναι, ναι. Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ήρθαν οι μπουλντόζες. Ναι, ήρθαν οι άνθρωποι του φίλου μας, του κ. Ρουσόπουλου. Μπήκαν οι δικοί του. Και δικό σου φίλος. Πήγαμε, ναι, εκείνη την περίοδο, ειδικά πολύ. Αυτά. Και μετά συνεχίσαμε. Μπήκα στο Έξτρα, μετά με πήρε ο Νίκος Χατζηνικολάου στο Real FM. Όλο φίλους έχουμε, τι θα γίνει, όλο καλό είναι να έχουμε φίλους επάγγελμα. Και τώρα με στο Ράδιο 9. Την ιστορία με τα blog ήσουν από τους προτεργάτες.
Έτσι, με το Press GR με κυνηγούσαν. Από τότε. Την πίστευε από την αρχή ότι θα αποκτήσει αυτή τη δυναμική. Όχι, δεν το πίστευα. Μη σου κάνω τον έξυπνο Θέμο. Το πήραμε ως εργαλείο, καταρχήν να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρώτο ανοίξαμε blog για να βγάλουμε τα αποθυμένα μας. Εντάξει. Συγγνώμη, εμείς γιατί ανοίξαμε εφημερίδα. Δεν γουστάρουμε τον Τάδε. Μας απέλησε εκείνος. Δεν μ' αρέσει αυτός ο υπουργός. Δεν γουστάρω τον Παπανδρέου. Γι' αυτό καταρχήν ανοίξαμε blog. Μετά ξέφυγε όμως, γιατί ανοίγαμε τα σχόλια. Και μπαίνει μέσα ο καθένας και βρει τη μάνα του Παπαγιάννη, τον πατέρα του Θεού, την αδερφή του Βαγγέλη του Περί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, βέβαια. Το φίλο το δικό σου. Αυτό δεν μπορεί να ελέγξει. Δεν ελέγχεται. Δηλαδή μιλάμε με χιδές εκφράσεις. Μέσα και ο καθένας ό,τι γούστα, α πούμε, έπαιρνε και σχολεία. Και τι κάνει, πώς το μαζεύει. Και μετά το μαζεύει, περιορίζει τα σχόλια ή δεν βάζει σχόλια. Οπότε έχει καθαρίσει. Για μην είσαι συνεχώς πάνω να κόβει, να κάνει το λογοκριτή. Παιδιά, εδώ δεν υπάρχουν σχόλια.